Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, Γιάννη. Πάμε στις φοβερές δηλώσεις Ερντογάν στο Βερολίνο. Έχει σοκάρει. Έτσι που σόκαραν. Όχι μόνο τους Γερμανούς, όλους μας. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτά που είπε ο Ερντογάν, έχοντας δίπλα του τον Γερμανό καγκελάριο, είναι πραγματικά σοκαριστικά. Και μέσα για στο σπίτι ολοκαυτώματα, για το Ισραήλ κτλ. Εννοείται ότι δεν είπε καν τη λέξη Χαμάς, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έχουν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί. Και θα δεις και με τον Μανώλη εδώ, γιατί είχαμε και άλλες προκλήσεις που αφορούν εμάς. Από τον αρχηγό του ναυτικού. Μανώλης Κωστίδης, ξεκινάμε από τη Δήμητρα Κυρανούδη να μας δώσει το ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη εχθές το βράδυ και τι αντιδράσεις έχει προκαλέσει. Ανεπιθύμητος ο Ερντογάν ήταν, με βάση την κοινή γνώμη. Ήταν ανεπιθύμητος, ήρθε για λίγες ώρες στη γερμανική πρωτεύουσα, όμως δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια άλλη επίσκεψη επικεφαλής αρχηγού κράτους που να κράτησε τόσο λίγες ώρες, δεν είναι τόσο σύντομη, και να προκάλεσε τόσο θόρυβο. Να πούμε ότι σύμφωνα και με τον γερμανικό τύπο ήταν ένα, θα λέγαμε, σοου του Ταγίπ Ερντογάν επί γερμανικού εδάφους και μέσα στην καγκελαρία, λίγο πιο πριν και στο προεδρικό μέγαρο, μια ολομέτωπη ανοιχτή επίθεση κατά του Ισραήλ. Δεν χρησιμοποίησε τη λέξη Χαμάς, ήθελε όμως να εμφανιστεί σαν τον εκφραστή των μουσουλμάνων, των Αράβων, των Παλαιστινίων. Υπερασπίστηκε τους αμάχους στη Γάζα και αυτό που πόνεσε βέβαια πιο πολύ απ' όλα ήταν οι προσβολές προς την Γερμανία, διότι έθιξε φυσικά αυτό το ζήτημα που πονάει περισσότερο απ' όλα τη Γερμανία, αυτό της ιστορικής ευθύνης για το ολοκαύτωμα. Τις θηριωδίες των Γερμανών εναντίον των Εβραίων. Ναι. Ναζίβος, και ουσιαστικά τη συνέδεσε με τη σημερινή στάση της Γερμανίας. Δηλαδή ότι εσείς τους είπε ότι χαϊδεύετε τα αυτιά των Ισραηλινών, γιατί έχετε ενοχικά σύνδρομα από όσα κάνατε στο παρελθόν. Ακριβώς. Έκανε λόγο για μια ψυχολογία της ενοχής, η οποία δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εκφραστεί ελεύθερα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπε, εμείς, η Τουρκία, δεν έχουμε ευθύνη για το ολοκαύτωμα. Δεν χρωστάμε τίποτα σε κανένα. Λόγια σκληρά προκάλεσαν μια θύελλα αντιδράσεων. Όλο το βράδυ σε όλα τα γερμανικά μέσα υπήρχαν αρκετά σχόλια, αρκετές αντιδράσεις. Όμως πρέπει να πούμε ότι μετά ακολούθησε μια κατηδίαν συνάντηση και ένα δείπνο στην καγκελαρία για περίπου 2,5 ώρες. Και σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων, δόθηκε μια λίστα με σημεία από την γερμανική πλευρά, στα οποία παρόλα αυτά οι δύο πλευρές φαίνεται να συγκλίνουν, ενδεχομένως μετά από μεγάλο παζάρι, θα μπορούσε να πει κανείς, και αυτά αφορούν το μεταναστευτικό, αφορούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και συμφωνούν για ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα, για απελευθέρωση ομήρων και για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης. Και φαίνεται, να πω κλείνοντας, ότι τέθηκαν και τα ελληνοτουρκικά στο τραπέζι, με την τουρκική πλευρά να αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται σε καλό δρόμο, και αυτό εν ώψη της εντάξει, πήγαινε και η συνάντηση της Αθήνας. Ναι. Ναι, βρίσκονταν καλό τουλάχιστον δρόμο σε σχέση με αυτά που είδαμε χθες. Με αυτά που είδαμε χθες στο Βερολίνο. Θα σε διαψεύσει ο Μανώλης Κωστίδης πάντως, ευθύς αμέσως να ξέρει. Αυτό ήθελα να πω, ότι μέχρι χθες ήταν έτσι τα πράγματα, αλλάξανε. Δημήτρα, δεν τη διαψεύδουμε, ίσα ίσα. Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ. Απλά τα γεγονότα έρχονται να μας διαψεύσουν. Τα γεγονότα. Απλά για να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ, καταρχάς νομίζω αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο εκθεσμός του Τούρκου Προέδρου με έναν Γερμανό δημοσιογράφο που του έκανε μια ερώτηση και του είπε ότι πώς θα πάρετε τα Eurofighter. Μήπως δεν τα δώσει η Γερμανία, πώς μπορεί να μιλάτε για ως απελευθερωτικό καθεστώς, απελευθερωτικό κίνημα για τη Χαμάς, όταν έχει δολοφονήσει τόσους αμάχους στο Ισραήλ. Ο κύριος Τούρκος Πρόεδρος εκνευρίστηκε με τον δημοσιογράφο και να λέει βομβαρδίζουν εκκλησίες. Εσύ δεν αντιδράς αυτό το πράγμα, να μου κάνεις ερωτήσεις που είναι γεμάτη ανθρωπιά. Έκανε υποδείξεις στο Γερμανό δημοσιογράφο. Δεν έχει συνηθίσει. Μέσα στην καγκελαρία. Μανώλη, δεν έχει συνηθίσει ο κύριος Ερντογάν σε τέτοιου είδους ερωτήσεις και σε ένα περιβάλλον επίσης, που υπάρχει ένα ελεύθερο πνεύμα ως προς το τι θα ερωτηθεί. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσης είναι ότι για τα Eurofighter, δηλαδή επειδή ο δημοσιογράφος του ρώτησε, λέει, μα πώς θα πάρετε Eurofighter από τη Γερμανία, αν δεν σας τα δώσει η Γερμανία, εκεί λέει, είτε μας τα δώσει είτε δεν μας τα δώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν ουσιαστικά και αλλού πορτοκαλίες που κάνουν. Είπε ουσιαστικά υπάρχουν και άλλες χώρες που παράγουν μαχητικά. Από εκεί θα απευθυνθούμε. Εμείς παράγουμε και μία επανδομένα αεροσκάφη. Για τη Χαμάς ουσιαστικά μιλούσε για Παλαιστινιακό πόλεμο Ισραήλ-Παλαιστίνης. Όπως είπε πολύ σωστά η Δήμητρα Κυριανούδη, μέσα στην καγκελαρία
έχοντας δίπλα του τον Ολαφ Σόλτς, το γερμανό καγκελάριο, έλεγε ότι εγώ δεν χρωστάω τίποτα σε Ισραήλ και τα λέω, εσείς ουσιαστικά του λέει χρωστάτε επειδή κάνετε ολοκαύτωμα. Βέβαια. Και μετά βεβαίως έκατσε πολύ ο Σόλτς μαζί του στο δείπνο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ σκληρά λόγια. Καλά τα λέμε για τον Ερντογάν. Και την εικόνα ναι, όχι, τον εκνευρισμό ήταν, του ήταν πρωτόγνωρο. Αυτό που έγινε ήταν πρωτόγνωρο, έτσι. Γιατί έγινε και σε απευθείας μετάδοση αυτή η ιστορία. Ακριβώς. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Τουρκίας. Τι θέλει ακριβώς τώρα. Τι ζητάει, τι αμφισβητεί πάλι. Ζητάει, αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Μιλάμε για τον κύριο Ερτζουμέν Τατλίολου, είναι ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού. Σε ομιλία του χθες στη Γιάλοβα, εδώ στην Τουρκία, στη θάλασσα του Μαρμαρά, μίλησε στην Ακαδημία και εκεί παρουσίασε τις θέσεις της Τουρκίας και κυρίως του τουρκικού ναυτικού. Θα σας πω μερικά, αν μου επιτρέπετε. Η Ελλάδα λέει, αντί να κάνει προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων, εμπλέκεται συνεχώς και κλιμακώνει τις εντάσεις. Για παράδειγμα, αυξάνει τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Βέβαια, και η Τουρκία έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό της. Διάβασα χθες τον προϋπολογισμό, μια πολύ μεγάλη αύξηση της Τουρκίας. Λέει, αγοράζει 4 φρεγάτες Μπελαρά. Αγοράζει 24 μαχητικά Ραφάλ. Έχουν 3 μεγάλες βάσεις οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα. Έχουμε γίνει γείτονες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Από τα 19 από τα 23 είναι στρατιωτικοποιημένα. Προσέξτε τι λέει. Έχουμε νησίδες και βραχονησίδες, των οποίων η κυριαρχία και η κυριότητά τους αμφισβητείται. Προσπαθούν οι Έλληνες να τα κάνουν δικά τους, πραγματοποιώντας επισκέψεις αυτά σαν να είναι δικά τους νησιά. Επίσης, λέει, μας παρενοχλεί συνεχώς, η Ελλάδα, λέει ο αρχηγός του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, παίρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω της και προσπαθεί να αποδείξει ότι τα νησιά της ανήκουν. Μιλάει για τα 12 μίλια, ότι η Ελλάδα απειλεί ότι θα αυξήσει τα 12 μίλια. Μιλάει για παρενοχλήσεις και κάτι που μου προκάλεσε εντύπωση, για να δώσουμε και το συνολικό πλαίσιο της ομιλίας του, λέει ότι η Τουρκία, λέει, το ΝΑΤΟ προσπαθεί να λάβει κάποια μέτρα στη Μαύρη Θάλασσα, ωστόσο δηλώνουμε ότι θα λάβουμε αυτά τα μέτρα μόνοι μας στη Μαύρη Θάλασσα και δηλώνουμε ότι δεν θέλουμε το ΝΑΤΟ και την Αμερική στη Μαύρη Θάλασσα. Για να δώσουμε μάλιστα, όλο το πλαίσιο. Το χοντρένει αυτό. Κατανοητό, ναι. Το τι είπε. Νομίζω μια δήλωση που. Δεν, να σας πω τώρα, να δώσουμε και όλη την εικόνα. Είναι εκτός κλίματος πάντως γενικώς. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας στο κοινοβούλιο, όταν μίλησε στην αρμόδια επιτροπή, έστειλε ένα σοβαρό μήνυμα στην Ελλάδα λέγοντας ότι θέλουμε ειρήνη, θέλουμε συμφιλίωση, θέλουμε συνεργασία, ευημερία. Αυτό είχε πει 48 ώρες πριν. Χτες το βράδυ όμως ο αρχηγός του ναυτικού παρουσίασε τις θέσεις της Τουρκίας, του τουρκικού ναυτικού, ότι τα νησιά δεν είναι όλα ελληνικά. Αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα κτλ. Μάλιστα. Τώρα, ποια θέση είναι της Τουρκίας. Είναι η γνωστή διγλωσία, Βρεμανόλη, που ανάλογα με τις περιστάσεις αλλάζει η γλώσσα. Μία φορά γίνεται πιο επιθετική, μία φορά γίνεται πιο συμφιλητική. Ναι, εδώ όμως, το έχουμε δει πολλές φορές. Δεν μιλάμε όμως. Ναι, απλά εδώ άλλη ομιλία του Τούρκου Προέδρου με τον Σόλτς, όπου είπε τις απόψεις του, εκνευρίστηκε, είπε. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θέμα. Γιατί αν υπάρχει μια αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικής γης, είναι ένα άλλο ζήτημα. Σωστό είναι αυτό που λες. Είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, απλά κατά καιρό το ακούμε και μετά το αλλάζει. Νομίζω πρέπει να ξεκαθαριστεί. Εντάξει, να ξεκαθαριστεί. Απλά βλέπουμε και την εικόνα. Απευθυνόταν σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Τώρα κάτω από συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο σκηνικό. Λοιπόν, μπορεί να είναι περίπου και φυσιολογικό για αυτούς. Ευχαριστούμε θερμά, Μανώλη. Πολύ και τους δύο. Δήμητρα, το τελευταίο διάστημα πάντως δεν είχαμε δει τις δηλώσεις. Δεν είχαμε, γι' αυτό μας κάνει εντύπωση. Κλίμας, δηλαδή και ο Ερντογάν και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι σε εντελώς διαφορετικό μουτ. Πλησιάζει και η 7η Δεκεμβρίου τώρα, έτσι, κλίμα, για τη συνάντηση. Πλησιάζει η 7η Δεκεμβρίου, κάνουν το άνοιγμα προς την Ελλάδα, λένε ότι θέλουν να λύσουν τα ζητήματα με το Αιγαίο και ας ευχηθούμε ότι θα πάμε σε αυτή τη γραμμή και όχι στη γραμμή αυτή του. Την καλημέρα μας και στους δυο σας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας.